Σπούδασε σχέδιο μόδας, ενδυματολογία, σχέδιο κοσμημάτων, γεμολογία. Για 15 χρόνια δημιουργεί κοσμήματα με ένα ιδιαίτερο και ξεχωριστό ύφος. Έλενα Σύρακα. Μόλις μας ήρθες από την Αίγυπτο, όπου η τελευταία σου συλλογή, Νουρ, ήταν στην όπερα του Καΐρου. Στην όπερα του Καΐρου, ναι. Και στην Αλεξάνδρεια. Και μετά Αλεξάνδρεια, απρόσμενο αυτό της Αλεξάνδρειας. Ναι, γιατί ουσιαστικά ξεκίνησε με την έκθεση στο Κάιρο. Έγινε υπό την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού της Αιγύπτου, υπό την αιγίδα της Πρεσβείας της Ελληνικής και του Ελληνικού Πολιτιστικού Κέντρου του Καΐρου. Ο υφυπουργός του Υπουργείου Πολιτισμού της Αιγύπτου, όταν άνοιξε την έκθεση, εγκαινίασε την έκθεση στο Κάιρο την πρώτη μέρα, εντυπωσιάστηκε πολύ από τα κοσμήματα και μου πρότεινε να την μεταφέρουμε και στην Αλεξάνδρεια. Και ήταν πολύ μεγάλη μου τιμή και πολύ μεγάλη χαρά, φοβερή εμπειρία. Νουρ σημαίνει φως, μου είπες, στα αραβικά. Στα αραβικά. Ναι. Το χρησιμοποιούν πολύ και σαν όνομα γυναικείο. Νουρ, Νούρα. Είναι φωτεινή για μας τα ελληνικά. Και είναι αυτή εδώ πέρα η συλλογή που βλέπουμε. Είναι 45 κομμάτια, 45 κοσμήματα, τα οποία είναι εμπνευσμένα από το Μουσείο Ισλαμικής Τέχνης του Μουσείου Μπενάκη στην Αθήνα. Θέλω λίγο να μπω έτσι στο μυαλό σου και να καταλάβω λίγο πώς λειτουργείς σαν καλλιτέχνης και πώς δημιουργείς. Αυτό εδώ είναι ένα φοβερό κόσμημα. Είναι ένα βραχιόλι, όπως ναι. Βλέπεις, αρκετά φαρδί. Είναι εμπνευσμένο από την προμετώπια λόγου. Τα προστατευτικά καλύματα από μπρούτζο που βάζανε όταν πηγαίνανε σε πόλεμο. Όλα τα κομμάτια είναι οι επιφάνειές τους ματ. Δεν ήθελα να είναι γυαλιστερά, γιατί ταιριάζανε πολύ στο ύφος και των εκθεμάτων. Επειδή θέλησα να κάνω έναν ανοιχτό διάλογο με τα εκθέματα που εμπνεύστηκα και είδα στο Μουσείο Μπενάκη, στο Ισλαμικής Τέχνης, θέλησα να κάνω έναν ανοιχτό διάλογο και έτσι προτίμησα να σεβαστώ και την υφή των εκθεμάτων. Μάλιστα. Αυτό εδώ πέρα είναι εντυπωσιακό και σαν κόσμημα, αλλά και αυτό που είναι. Το παγόνι. Το παγόνι. Είναι λοιπόν ένα παγόνι και είναι και τα φτερά, έτσι. Ναι. Είναι έτσι η minimal η μορφή του. Αυτά τώρα τα κοσμήματα, είδες συγκεκριμένα κομμάτια και για το καθένα είναι ένα συγκεκριμένο κομμάτι που σε έχει εμπνεύσει. Ακριβώς. Δούλεψα 6 μήνες. Πηγαίνω ερχόμουν στο Μουσείο Ισλαμικής Τέχνης. Μπόρεσα και δούλεψα και στη βιβλιοθήκη τους, στους χώρους των εκθεμάτων. Άρα κάνεις έρευνα. Δηλαδή... Πρώτα απ' όλα έρευνα. Από εκεί ξεκινάω. Μελέτη, να μπορέσω να καταλάβω και την αρχική έμπνευση. Πώς έφτασαν οι άνθρωποι τότε να κάνουν αυτά τα αντικείμενα, γιατί πρόκειτο και για χρηστικά αντικείμενα ή για τις πολεμικές τους στολές. Έπρεπε πρώτα λοιπόν να αντιληφθώ όλη τους την σκέψη, το σκεπτικό τους και σιγά σιγά αυτό να το κάνω δικό μου. Να το κάνω πιο προσωπικό και να μην μιμηθώ την αραμπέσκ τεχνοτροπία τους, τεχνική τους. Έρευνα, κάνεις προσχέδια. Κάνω προσχέδια. Σβήνεις, γράφεις, πετάς, τσαλακώνεις, εκνευρίζεσαι. Πετάω και κοσμήματα, δεν πετάω μόνο σχέδια. Πετάς και κοσμήματα, δηλαδή. Πετάω κοσμήματα. Όταν μιλάμε για χρυσό, δεν το πετάς το κόσμημα. Καταρχάς, η όλη διαδικασία ξεκινάει από το σχεδιασμό. Φωτογραφίες πρώτα απ' όλα. Μπορώ να σου πω ότι φωτογράφησα όλα τα εκθέματα του μουσείου. Σιγά σιγά άρχισα να σχεδιάζω. Άρχισα να αγαπάω συγκεκριμένα εκθέματα και να σχεδιάζω. Μετά το σχέδιο άρχισα να υλοποιώ, να κάνω δείγματα σε ασήμι. Πρώτα σε κάτι πιο φθηνό υλικό, αλλά έπρεπε να το δω τρισδιάστατο. Να δω τη μορφή του, αυτό που εγώ σχεδιάζω, ζωντανά πώς φαίνεται. Οπότε θέλεις αρκετό χρονικό διάστημα για να βγάλεις 45 σχέδια και να πεις «Είμαι ευχαριστημένη». Πρώτα απ' όλα εγώ, για μένα την ίδια.
Πρώτες ύλες από πού βρίσκεις? Και από το εξωτερικό και εδώ στην Ελλάδα. Και έχεις μετά κάποιους συνεργάτες, τεχνίτες που μαζί κι εσύ τους κατευθύνεις, τα φτιάχνετε όλο μαζί? Ναι. Πώς γίνεται αυτό? Παλιότερα ήμουνα στο πάγκο που λέμε και έφτιαχνα κοσμήματα. Έχω το τεχνίτη μου και είμαι διαρκώς στο εργαστήριο και είμαι από πάνω του και οτιδήποτε πιο κεντρικό, αν θέλει, σε σχεδιασμό κάνω, αμέσως του δείχνω και την τεχνική. Mm-hmm. Αμέσως τον ξεμπλοκάρω, επειδή έχει μια πιο παραδοσιακή άποψη στην τεχνική. Έχεις κάνει πολλές εκθέσεις, έχουμε δει κοσμάτά σου σε μουσεία. Και έχω ξεκινήσει και από ευτελή υλικά. Δεν ξεκίνησα από χρυσό. Ξεκίνησα δηλαδή από σύρματα τηλεφώνου που έβγαζα τα πλαστικά, τα καλώδια. Mm-hmm. Και έμεναν τα σύρματα. Δούλεψα πολύ αλουμίνιο με φτερό. Πήγα ασήμι και είναι τώρα από το 2005 που δουλεύω χρυσό. Πού μπορούμε να βρούμε τα κοσμάτά σου? Γιατί να πάμε στα μουσεία, στις εκθέσεις, να τα δούμε, μπορούμε. Σε επαφή μόνο με εμένα. Γιατί θεωρώ ότι επειδή πλέον το κόσμο έχει πάρει αυτή τη μορφή που έχει το πιο μουσιακό χαρακτήρα και έχει κουβαλάει μια ιστορία, πρέπει νομίζω ότι εγώ αυτό να το δώσω στη γυναίκα που θα θελήσει να αγοράσει και να αγαπήσει το κοσμήμά μου. Άρα βγάζεις πάρα πολύ συναίσθημα στο κάθε σου κομμάτι, έτσι. Είναι κάτι προσωπικό. Το βλέπω σαν καλλιτέχνης. Δεν είμαι έμπορος. Έχεις νιώσει ποτέ ότι αυτός ο άνθρωπος δεν θέλει να πάρει ένα κομμάτι? Ναι, βέβαια. Το έχεις κάνει? Το έχω νιώσει. Το έχεις κάνει? Έχει γίνει από μόνο του. Νομίζω ότι τελικά οι ενέργειες είναι πολύ σημαντικές και οι χημίες των ανθρώπων. Και έχω την εντύπωση ότι ή αρέσουν τα κοσμήματά μου ή δεν αρέσουν καθόλου. Σε έναν χώρο ο οποίος έχει χτυπηθεί πολύ έντονα, ναι, έτσι, οικονομική κρίση. Παρ' όλα αυτά εσύ επιμένεις, υπάρχουν μέρες που όμως νιώθεις ότι δεν πάει άλλο. Παθιάζομαι με τη δουλειά μου και αυτό νομίζω ότι είναι και το σημαντικότερο. Εντάξει, πολύ λογικό κάποια στιγμή να πεις, δεν μπορώ άλλο, κουράστηκα, έχω φτάσει, βαράω κόκκινα. Ναι. Την επόμενη μέρα όμως ξεκινάω πάλι από την αρχή. Έχεις ένα γλυκύτατο παιδάκι, αγχώνεσαι για το μέλλον της χώρας μας ή το παιδί σου που μεγαλώνει εδώ πέρα? Σαφέστατα. Βέβαια. Και ελπίζω σύντομα να σταθεροποιηθούν τα πράγματα και να τα δούμε πιο θετικά όλοι και να αρχίσουμε να ανεβαίνουμε. Έχεις πάρα πολύ πάθος για τη δουλειά σου, αυτό φαίνεται, και επιμένεις πολύ, ναι μεν ελληνικά, αλλά και σε ένα διεθνές επίπεδο, δηλαδή να εξάγεις τη δουλειά σου και την Ελλάδα προς τα έξω. Μα αυτός είναι και ο στόχος μου. Με ενδιαφέρει πάρα πολύ. Καταρχάς εμπνέομαι από την ελληνική τέχνη, αλλά ουσιαστικά ο στόχος μου είναι να αναδείξω την ελληνική τέχνη προς τα έξω με ένα σύγχρονο τρόπο. Έχουμε θησαυρούς. Η κληρονομιά μας είναι απίστευτη. Αλλά δεν πρέπει να μένουμε εκεί. Πρέπει ο καθένας να δίνει το στίγμα του, το στυλ του, στο σήμερα και στο μέλλον.